την αυτογραφία της. Καλημέρα παιδιά, είμαι η Ντρίνα η τηλεφωνήτρια. Βρίσκομαι εδώ στο γραφείο μου στον πύργο ελέγχου. Έμαθα πως γύρω από τον υπηαγωγείο σας εκεί στο Μουρίκι έπεσε ένα αεροπλάνο και οι αδερφοί Ράιτ χάθηκαν και εσείς θα ψάξετε να τους βρείτε. Αν τους βρείτε, να τους πείτε πως αν θέλουν τη βοήθειά μας θα πρέπει να μας στείλουν το σήμα SOS. Θα μας στείλουν δηλαδή ... ή αλλιώς ...... Και αφού παιδιά μάθατε πως θα μας στείλετε το σήμα SOS, τώρα θα σας δώσω μερικές πληροφορίες. Αρχικά θα πρέπει να μετατρέψετε το microbit σας σε πηξίδα για να σας βοηθήσει να βρείτε τους αδερφούς Wright. Και εγώ θα σας στείλω ένα χάρτη. Θα πρέπει να πάτε στο κοντινότερο τυροκομείο από το σχολείο σας και εκεί να ψάξετε να βρείτε στοιχεία. Να, εδώ είναι το σχολείο σας και εδώ είναι το τυροκομείο. Όσο εσείς θα ψάχνετε στο τυροκομείο, ξεκινήσαμε και εμείς την έρευνα και ψάξαμε σε ένα κτήμα εδώ δίπλα που έχει κρόκο κοζάνης. Το μόνο που βρήκαμε όμως είναι αυτό εδώ το παράσημο που μάλλον είναι των αδερφών Wright, γιατί έτσι γράφει πάνω. Αργότερα ψάξαμε και σε ένα άλλο χωράφι εδώ δίπλα που έχει ελιές και δείτε τι βρήκαμε. Ο μεγεθυτικός φακός του Orville Wright. Μήπως όσο εμείς ψάχνουμε τα στοιχεία των αδερφών Wright και με τη βοήθεια της Ντρίνας, να πάτε μία βόλτα και εκεί που υπάρχουν το νόστιμο μέλι. Για δείτε καλά που πρέπει να πάτε. Μετά πήγαμε στο Βελβεντό Κοζάνης, όπου εκεί βρήκαμε μία παλιά φωτογραφική μηχανή που είχε σκαλισμένα τα αρχικά των αδερφών Wright. Και εδώ βλέπουμε τους τρεις χάρτες τους οποίους ακολουθήσαμε για να βρούμε τα στοιχεία των αδερφών Wright. Στον πρώτο χάρτη βλέπουμε την Κάτω Κόμη, στον δεύτερο τον Κρόκο Κοζάνης και στον τρίτο το Βελβεντό. Να και ο τελευταίος μας χάρτης, τα παιδιά από το Μουρίκι, οι πιλότοι Wright, θα έρθουν από την Άνω Κόμη να μας πάρουν, μαζί με την Ντρίνα βέβαια, να πάμε όλοι μαζί στη λίμνη Πολυφίτου, να δούμε μήπως βρούμε και εκεί κάτι.